Ειλικρινά αναρωτιέμαι ώρες-ώρες σε ποιον πιστεύουν τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι απευθύνονται. Σε εμάς, μάλιστα. Σε εμάς καλά κάνετε και απευθύνεστε, αλλά ποιος σας πιστεύει από αυτούς που σας ακούνε? Αυτό είναι βεβαίως στον κόσμο. Ποιον από το 1 εκατομμύριο ανθρώπους που βλέπανε χθες τη δημόσια τηλεόραση, να ρωτήσω. Πείτε μου εσείς, ονοματίστε μου. Έχετε ένα πρόβλημα χρονισμού, το λέω ειλικρινά. Ένα σοβαρό πρόβλημα χρονισμού. Μη διακόπτετε και μην οχλαγωγείτε. Δεν σας διέκοπτε κανείς, είπατε τα σύμπαντα. Μη διακόπτετε και μην οχλαγωγείτε. Το πρόβλημα του χρονισμού σας είναι ότι επιλέξατε να κλιμακώσετε μια επίθεση στην κυβέρνηση γύρω από την ΕΡΤ, τώρα που κάνει πάρα πολύ σοβαρά βήματα και πάει καλύτερα ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Και αυτό αναγνωρίζεται και από τους τηλεθεατές, και όταν ανεβαίνετε σε αυτό το βήμα, καλό είναι να μην λέτε ψέματα. Διότι τα στοιχεία δείχνουν ότι με 15% έκλεισε η ΕΡΤ και τα 3 της κανάλια, βυθίστηκε στο 6 και τώρα έχει ξαναπάει στο 9. Αυτά είναι τα στοιχεία. Ψέματα εδώ πέρα να μην λέτε. Οι εκπομπές της χτυπάνε 20, τα αθλητικά της γεγονότα, όσο και αν κάποια συμφέροντα στεναχωριούνται, πηγαίνουν στα 30 και στα 700.000 και 1 εκατομμύριο τηλεθεατές. Συνεπώς θα περίμενε κανείς από εσάς, εδώ, στοιχειωδώς να κάνετε τη συζήτηση με βάση αυτή την πραγματικότητα. Εκτός αν θεωρείτε ότι οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεστε βλέπουν μόνο Sky. Οπότε δεν θα μάθουν ποτέ το τι πραγματικά συμβαίνει. Ένα πράγμα κατάλαβα εγώ από τις τοποθετήσεις σας. Δεν έχετε μετανιώσει για τίποτα, πραγματικά. Θεωρείτε ότι καλώς την κλείσατε την ΕΡΤ. Ο κύριος Βορύδης θεμελίωσε γιατί είναι συνταγματικά σωστό να την κλείσετε. Και η κυρία Σμακοπούλη μας είπε ότι ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Ό,τι κόβεται λοιπόν εσείς, εμείς θα ξαναχτίζουμε. Και αυτό να το έχετε πάρα πολύ καλά βαλμένο στο μυαλό σας. Και ό,τι κόψατε στην καταστροφική σας διακυβέρνηση θα ξαναχτιστεί βήμα-βήμα και σε αυτή και στην επόμενη τετραετία. Ακούστηκαν και κάποια πράγματα για την ποιότητα. Εκπλήσουμε πραγματικά. Και όταν επικαλούμαστε από αυτό το βήμα τον Παλαμά, πρέπει να έχουμε και άγχος τα παιδιά μας να μπορούν στην τηλεόραση να ακούσουν κάτι για τον Παλαμά, για το Σεφέρι, για την απελευθέρωση της Αθήνας. Δεν είδα σε κανένα ιδιωτικό κανάλι να γίνονται αναφορές εκεί, ποτέ και πουθενά. Και είμαστε έτοιμοι εδώ να ερχόμαστε να ξεφουλκούμε για την ΕΡΤ και τολμάμε και μιλάμε και για το κόστος μισθοδοσίας. Υπάρχει δίκη σε εκκρεμότητα η οποία έχει πάρει 8 αναβολές. Ξέρετε γιατί? Για τα μπόνους που μοιράζανε οι διοικήσεις που είχατε βάλει εσείς. Και έρχεστε εδώ να πείτε για το κόστος μισθοδοσίας και το κόστος των παραγωγών. 40% παρακάτω κοστίζουν οι μεικτές παραγωγές της ΕΡΤ ανά λεπτό από ό,τι κόστασε επί ΝΕΡΙΤ. Πώς γίνεται λοιπόν η ΝΕΡΙΤ να είχε το ίδιο και μεγαλύτερο κόστος μισθοδοσίας όταν ήταν ένα κανάλι, ενώ η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή είναι 4-5 μαζί με την ΕΡΤ World? Πώς γίνονται αυτά? Ή πιστεύετε ότι θα μείνουν έτσι σκεπασμένα? Ή δεν θα συγκροτηθεί, νομίζετε, η Επιτροπή Ορκωτών, η οποία θα διαπιστώσει ποιο ήταν το κόστος του Μαύρου, τι κόστησε για το δημόσιο αυτά τα συνταγματικά κλεισίματα που μας είπατε εδώ ότι κάνατε? Ζείτε στον αστερισμό της διάψευσης. Στο δικό σας κόσμο έχετε δικαιωθεί για τις άδειες, την ΕΡΤ δεν τη βλέπει κανείς και δεν βγήκαμε από τα μνημόνια. Αυτό έχετε πάθει. Αλλά δεν είναι πρωτόγνωρο για σας. Δεν είναι. Διότι λέγατε και το 16 ότι η πρώτη αξιολόγηση δεν θα κλείσει και διαψευστήκατε. Λέγατε ότι θα ενεργοποιηθεί ο κόφτης και διαψευστήκατε. Λέγατε ότι δεν θα δοθεί μέρισμα, είναι μια μονομερής ενέργεια η οποία θα καταστρέψει την πορεία της χώρας και διαψευστήκατε. Λέγατε ότι δεν θα κλείσει και η δεύτερη αξιολόγηση και ότι θα κάνετε εσείς τόσα και άλλα τόσα μέτρα. Και άλλη διάψευση. Λέγατε ότι δεν θα κλείσει τρίτη αξιολόγηση, λέγατε ότι δεν θα κλείσει τέταρτη αξιολόγηση, λέγατε ότι δεν θα πάρουμε τίποτα για το χρέος, λέγατε ότι δεν θα κλείσει το μνημόνιο, ότι δεν θα βγούμε στις αγορές, λέγατε ότι έρχεται τέταρτο μνημόνιο και θα περικοπούν οι συντάξεις. Και άλλη διάψευση, οδυνηρή. Και τώρα τελευταία λέτε ότι δεν θα λυθεί το μακεδονικό. Επειδή αλλάξατε το σήμα σας τελευταία και ήταν έτσι ένα φουτουριστικό, μια φουτουριστική επιλογή κάνατε, μήπως να αλλάζατε και όνομα από το Νέα Δημοκρατία να το κάνετε Νέα Διάψευση? Πάτε από διάψευση σε διάψευση και τώρα είστε εν αναμονή της επόμενης. Και θα σας έλεγα δε
ότι επειδή είστε και αψείς και έτσι έχετε, επειδή είδεστε και στο σπορ της διακοπής του ομιλητή, θυμάστε τι λέγατε τις τηλεοπτικές άδειες. Τι, ότι δεν χρειάζονται άδειες. Μη με προκαλείτε, κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ. Εσείς λέγατε λοιπόν ότι δεν χρειάζονται άδειες, ότι δόθηκε μία άδεια στον πάροχο δικτύου και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αδειοδότησης. Εμείς φέραμε ένα νόμο που έλεγε το ΕΣΟΡΟΥ να κάνει αδειοδότηση. Μη με διακόπτετε, θα ακούσετε, θα το ακούσετε. Μη με διακόπτετε, θα το ακούσετε. Φέραμε λοιπόν τον νόμο που έλεγε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θα κάνει την αδειοδότηση. Αρνηθήκατε ρητά και κατηγορηματικά να συνηγορήσετε στη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αλλάξαμε, όχι. Αλλάξαμε λοιπόν τον νόμο για την πρώτη του εφαρμογή. Σας παρακαλώ. Αλλάξαμε λοιπόν τον νόμο, αλλάξαμε τον νόμο για την πρώτη εφαρμογή. Έγινε ο διαγωνισμός, ο οποίος απέδειξε ότι μπορεί και πρέπει το δημόσιο να πάρει τίμημα. Δυστυχώς, οριακά θα μπορούσαμε να είχαμε ξεμπλέξει πολύ νωρίτερα. Απερίφθη από το Συμβούλιο της Επικρατείας και εμείς κάναμε αυτό που δεν κάνατε εσείς ποτέ. Διότι εμείς με το που βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας φέραμε αμέσως διάταξη για να αλλάξουμε τη μία μόνη παράγραφο η οποία κρίθηκε βεβαίως η διοικητική πράξη που απορρέει από αυτή αντισυνταγματική. Εσείς τι κάνατε 30 χρόνια που επανειλημμένες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας λέγανε ότι πρέπει να υπάρξουν τηλεοπτικές άδειες. Τίποτα δεν κάνατε. Όλα καλά. Αυτή την στρατηγική, αυτή την άποψη, αυτή την τακτική έχετε θεμελιώσει και από αυτό το βήμα με την ευκαιρία αυτής της ερώτησης. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ο κόσμος που μας ακούει το πώς αντιλαμβάνεστε εσείς το τηλεοπτικό τοπίο. Ένας παρίας που θα είναι η δημόσια τηλεόραση, που δεν θα μπορεί να διεκδικεί ούτε τηλεθέαση, ούτε να παίρνει πρόγραμμα ούτε τίποτα, και ασίδωτα ιδιωτικά κανάλια. Ασίδωτα και ως προς το περιεχόμενο, ασίδωτα και ως προς τις εργασιακές σχέσεις, ασίδωτα ως προς και την τεχνολογία, ασίδωτα ως προς τις εγκαταστάσεις, ασίδωτα ως προς τα ογκούμενα διαρκώς χρέη τους. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα και από αυτή την πραγματικότητα πρέπει να σας πω ότι απέχουμε πολύ. Το δημόσιο λοιπόν εισπράττει, εισέπραξε 150 εκατομμύρια ευρώ από το φόρο διαφήμισης. Εισέπραξε χρήματα από τα τέλη χρήσης συγχρονητήτων. Δεν τα εισπράτατε, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα εισπράξει 170 εκατομμύρια ευρώ από τις άδειες και άλλα 125 επίσης από το φόρο διαφήμισης. Ξέρετε πώς κάνει αυτό? Αυτό κάνει μισοδής. Ξέρετε τι έγραφαν οι αιτιολογικές εκθέσεις των κατάπτυστων τροπολογιών που έφερνε ο κύριος Τουρνάρας με τον κύριο Κεδίκογλου και παρέτεινε την εφαρμογή εισπράξης του φόρου διαφήμισης? Κάθε 31 δωδεκάτου, ότι θα βρεθούν, λέει, αυτά τα έσοδα από άλλες πηγές, γιατί βεβαίως θα υπάρξει κόστος για το δημόσιο. Προφανώς, άλλες πηγές. Εφόσον υπάρχουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, γιατί να ταλαιπωρούμε τις ιδιοκτησίες των καναλιών? Μισόδης, λοιπόν, για το ελληνικό δημόσιο. Η ΕΡΤ, λοιπόν, θα το επαναλάβω, μπορεί να σας ενοχλεί, είναι στην καλύτερη της φάση από τότε που άνοιξε. Άνοιξε με 1000 προβλήματα, άνοιξε χωρίς χρήματα. Έχει 2.600, μου λέτε ψέματα, 5.500 είχε επί δικό σας ημέρων. Μη βιάζεστε, μη βιάζεστε. Πρέπει να σκεφτόμαστε πριν ανοίξουμε το στόμα μας και να μην λέτε ψέματα. Η ΕΡΤ λοιπόν είναι στην καλύτερη της φάση. Πήγε περίπατο και η κριτική σας. Όταν την ανοίξαμε, μας λέγατε ότι δεν είναι βιώσιμη, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Όχι μόνο βγήκε ο λογαριασμός, και εντός μνημονίου, προσέξτε, διότι η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή κάνει σημαντικά βήματα για έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο, διότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Τι σήμαινε για την ΕΡΤ το καθεστώς του μνημονίου? Ότι 60 με 70 εκατομμύρια το χρόνο, το λέω να το ακούσει ο λαός, από το ανταποδοτικό τέλος πήγαιναν στον κρατικό κορβανά. Τώρα μειώνεται αυτή η υποχρέωση της ΕΡΤ και έχει τη δυνατότητα να κάνει πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Και πρόγραμμα να πάρει και αθλητισμό να πάρει και τον αθλητισμό να στηρίξει. Διότι σας ακούμε εδώ πέρα, ανεβαίνετε και λέτε, δεν είπατε τι θα κάνετε. Είπατε, μόνο νομίζω η κυρία Σιμακοπούλου έκανε μια αναφορά σε κάτι που είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο οποίος λέει θα μειώσει το ανταποδοτικό τέλος στο 1,5 ευρώ, μάλιστα. Να το ακούσουν αυτό λοιπόν οι παραγωγοί, οι σκηνοθέτες, οι ηθοποιοί, να το ακούσουν οι άνθρωποι του αθλητισμού ανά την Ελλάδα από αθλήματα τα οποία, των οποίων τα πρωταθλήματα δεν θα ξεκινούσαν αν δεν ήταν η ΕΡΤ έτοιμη να ανταποκριθεί στον ξεχωριστό κοινωνικό της ρόλο, όπως ανταποκρίνεται στον κοινωνικό της ρόλο όταν έχει κάνει κοντά 20.000 δωρεάν μηνύματα
χορηγίες επικοινωνίας για πολιτιστικά και άλλα γεγονότα. Αυτά είναι υπηρεσίες δημόσιες, τις οποίες δεν μπορεί κανένας να βρει αλλού. Και αυτό θα περίμενε κανείς από ένα σοβαρό κόμμα της κεντροδεξιάς να τα εκτιμάει και να τα αναδεικνύει. Αλλά προφανώς σοβαρό κόμμα της κεντροδεξιάς δεν είστε κατ' επιλογή. Η ΕΡΤ λοιπόν ήταν και όμηρος του ιδιωτικού παρόχου δικτύου. Και δεν τρεπόμαστε, ερχόμαστε σε αυτό το βήμα και ψέγουμε την κυβέρνηση επειδή λέει κάποιοι δεν βλέπουν τηλεόραση στα σύνορα. Σοβαρά μιλάτε? Δεν ήταν το μαύρο της ΕΡΤ το αποτέλεσμα ότι η ΕΡΤ έμεινε έξω από το διαγωνισμό για την ανάπτυξη του παρόχου του δικτύου και το δίκτυο αναπτύχθηκε με βάση τις εμπορικές ανάγκες του ιδιώτη, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε 500.000 Έλληνες να μην βλέπουν τηλεόραση? Πώς μπορούμε και ερχόμαστε σε αυτό το βήμα και εξτομίζουμε τέτοια πράγματα? 500.000 Έλληνες με την πολιτική σας δεν μπορούν να δουν τηλεόραση. Πέρασε ο νόμος, βγαίνει η οικία τις επόμενες μέρες, θα αποκτήσουν δυνατότητα πρόσβασης. Όχι να γυρίζουμε και τον κόσμο ανάποδα εδώ για να κάνουμε κριτική. Έχει και η διαστρέβλωση, νομίζω, ένα όριο. Η ΕΡΤ λοιπόν στηρίζει τις τέχνες στον πολιτισμό, με τα μουσικά της σύνολα, με τις χορηγίες της, στηρίζει τον ελληνικό κινηματογράφο, αναδεικνύει την τοπικότητα και την πολιτιστική πολυμορφία. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η ΕΡΤ ανοίγει τους δρόμους του μέλλοντος για την τηλεόραση. Θα περίμενα να ακούσω και μία κουβέντα. Ποιο είναι το μέλλον της τηλεόρασης? Το μέλλον της τηλεόρασης είναι οι ζωντανές μεταδόσεις και οι νέες τεχνολογίες. Η ΕΡΤ είναι το ένα και μοναδικό κανάλι, το οποίο έχει υπηρεσίες υβριδικής τηλεόρασης. 250.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε την αξιοποιούν. Μία καλή κουβέντα, δεν βρήκατε να πείτε? Στελέχη της ΕΡΤ το κάναν αυτό. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί μέσα, οι μόνιμοι, που λέτε ότι δεν τους αξιοποιούμε. Υβριδική τηλεόραση. Πέρασε το Μουντιάλ. Είχε πρωτόγνωρες υπηρεσίες ο Έλληνας τηλεθεατής. Από την επιλογή της κάμερας, από τον ξαναδεί το replay. Γιατί δεν λέμε μια καλή κουβέντα σε αυτούς τους ανθρώπους? Χωρίς μπόνους, δεν πήρανε μπόνους, δεν κάνουμε εμείς τέτοια. Με το μισθό τους τα κάνανε. Άλλοι παίρνανε και καταπίνανε τα μπόνους, τα υπέρογκα και τώρα έχουν μετακομίσει σε ιδιωτικά κανάλια και είναι έτοιμοι να βρίζουν και την ΕΡΤ. Αλλά δεν μπορεί και αυτά, δεν θα μείνουν κρυφά υπό τον ήλιο. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τα μάθουμε. Το site της ΕΡΤ. Πάνω από 2 εκατομμύρια μοναδικοί επισκέπτες το μήνα. Και κατά μέσο όρο, οπτικοακουστικό υλικό της ΕΡΤ μέσω του διαδικτύου έχουμε 3,5 εκατομμύρια φορές το μήνα. Ο μοναδικός λοιπόν φορέας ο οποίος ανέπτυξε την υβριδική τηλεόραση είναι η ΕΡΤ και εκεί νομίζω θα χρειάζονταν και λίγη γενναιότητα και λίγη μεγαλοσύνη. Και οι υπηρεσίες της υβριδικής τηλεόρασης είμαστε σε θέση να σας πούμε ότι θα αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο με αποτέλεσμα ο τηλεθεατής να μπορεί να έχει την υπηρεσία να παρακολουθεί όλα τα κανάλια της ΕΡΤ σε μία οθόνη και να φτιάχνει και μία δεύτερη παράλληλη ροή προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου βεβαίως σας είπα ότι είχαμε για πρώτη φορά και πρώτη στην Ευρώπη τις υπηρεσίες 360 μοιρών, υπηρεσίες και εικονικής πραγματικότητας και επιλογής της κάμερας και μία σειρά από άλλες, ενώ νέες και καινούριες υπηρεσίες μπορούν και θα αναπτυχθούν. 7,5 εκατομμύρια χρήστες και πολύ περισσότερο νεανικό κοινό έχουν επισκεφτεί στις ιστοσελίδες της. 15 εκατομμύρια θεάσεις αγώνων. Όλοι οι δείκτες επισκεψιμότητας είχαν άνοδο από 140 έως 700%. Κουβέντα λοιπόν για αυτά. Και για την τηλεθέαση την κανονική, τα είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, όταν έκλεισε η ΕΡΤ ήταν γύρω στο 15%, όταν ξανά άνοιξε πήγε στο 5-6 και τώρα έχει ανέβει στο 9 και νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται από αυτό το βήμα, διότι διαψεύδονται από τα δεδομένα και από τα γεγονότα. Και επειδή υπάρχουν έτσι και μερικές συμπτώσεις οι οποίες έχουν ενδιαφέρον, εχθές μόλις, τους ποδοσφαιρικούς αγώνες τους είδανε πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην ΕΡΤ. Τι θα πούμε σε αυτούς, κομμένοι? Θα πάει 1,5 ευρώ το τέλος και όποιος γουστάρει ποδόσφαιρο στη συνδρομητική. Δεν είναι, είναι μια άποψη.
την οποία την έχετε διατυπώσει εδώ. Δεν πρέπει να σας αδικούμε. Προφανώς, προφανέστατα. Κανένα ρόλο η ΕΡΤ λοιπόν σε αυτά τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Κανένα ρόλο. Ούτε το δικό της δίκτυο να αναπτύξει, ούτε μεγάλα γεγονότα αθλητικά να κατοχυρώσει και να προβάλλει, τίποτα από αυτά. Και υπάρχει κι άλλο ένα σημείο, στο οποίο νομίζω έχει αναδειχθεί ο αναντικατάστατος ρόλος της. Τα μεγάλα γεγονότα των παγκόσμιων εξελίξεων. Από το πραξικόπημα στην Τουρκία μέχρι το τελευταίο χτύπημα στη Συρία ήταν ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ο οποίος τα αναπαρήγαγε σε πραγματικό χρόνο. Οι άλλοι αγρονιγόραζαν. Δεν πήρανε χαμπάρι μέχρι το επόμενο πρωί. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια, για να μην μιλήσω για τις γελοιότητες κλοπής της εικόνας της. Να μην μιλήσω. Διότι κοστίζει να στείλει συνεργείο, οπότε τι κάνουμε, παίρνουμε την εικόνα της ΕΡΤ και την αναπαράγουμε. Αλλά και αυτά θα έρθει η ώρα, νομίζω, που η διοίκηση θα μπορέσει να διεκδικήσει και αυτά που πρέπει από όσους την εικόνα της την χρησιμοποιούν χωρίς την αδειά της. Νομίζω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, συνεχώς ασκεί κριτική για τις επενδύσεις στην ΕΡΤ και τα ποσά που δαπανώνται, για τις ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκπομπές, τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, αλλά και τις δραστηριότητες των κομμάτων και των αρχηγών. Ξέρετε ποιοι είναι οι πρωταθλητές στην δαπάνη για την προβολή των κομμάτων? Εσείς είστε οι πρωταθλητές. Η Νέα Δημοκρατία. Και μην αναφέρεστε στα νούμερα προβολής της κυβέρνησης ως αν να είναι κόμματος. Παραδοσιακά, οι κυβερνήσεις έχουν μεγαλύτερη προβολή, διότι το έργο των Υπουργείων και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο κάπως πρέπει να αναδεικνύονται. Αυτό λέει και το ΕΣΟΥΡΟΥ. Όχι, το ΕΣΟΥΡΟΥ λέει ακριβώς αυτό. Κύριε και αν Τζαβάρα... δείτε, κύριε Τζαβάρα, όχι, θα απευθυνθώ λίγο στον κύριο Τζαβάρα, επιτρέψτε μου. Για να μην, όχι, για να μην, μη ζητάτε έλεος, δεν θα υπάρξει. Δεν θα υπάρξει, όχι, θα τα ακούσετε όλα. Το ΕΣΟΥΡΟΥ ακριβώς λοιπόν στην ίδια έκθεση την οποία επικαλείστε για τα προηγούμενα χρόνια, για την ΕΡΙΤ, δίνει ποσοστά 55-60% στην κυβέρνηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι κάνετε τώρα, τσιμπάτε ένα νούμερο από εδώ και από εκεί και πάτε να χτίσετε αντιπολίτευση? Ανεβαίνετε εδώ πέρα και κάνετε αντιπολίτευση, λυπάμαι, πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Πραγματικά, δηλαδή, αν ήταν να βάλω ένα τίτλο, θα έβαζα Νέα Δημοκρατία εναντίον Καψόχα. Πόσες φορές το άκουσα το όνομα του συγκεκριμένου? Αυτό έχετε να πείτε για τη δημόσια τηλεόραση? Τίποτα παραπάνω. Καλά κάνατε και την κλείσατε. Και θα φτιάξετε ένα μικρό ευέλικτο σχήμα που με 1,5 ευρώ θα δίνει στον Έλληνα τηλεθεατή? Τι ακριβώς? Τι ακριβώς? Άρα νομίζω ότι είναι θετικό που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε και αυτή τη συζήτηση και να τη συνεχίσουμε. Θα λάβετε απαντήσεις λεπτομερείς και από τον Υφυπουργό. Και θεωρώ ότι στην πορεία αυτής της συζήτησης, όποιος την παρακολουθήσει θα κατασταλάξει για τα καλά, ότι εδώ συγκρούονται δύο λογικές. Και οι δύο λογικές είναι ασυδοσία των ιδιωτών μαύρο για τη δημόσια τηλεόραση, αυτή είναι μία λογική, και η άλλη λογική είναι ρύθμιση και ανάπτυξη με ισχυρό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα από την άλλη. Είναι λογικές οι οποίες συγκρούστηκαν στο παρελθόν, συγκρούονται και σήμερα και θα συγκρουστούν και στο μέλλον. Ο Έλληνας τηλεθεατής όμως νομίζω έχει αρχίσει και εκτιμά και αναγνωρίζει το τι είναι αυτό που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Ευχαριστώ πολύ.